Για το θέμα της προαιρετικής χρήσης της μάσκας από τα παιδιά στα σχολεία ρωτήθηκε ο Σωτήρης Τσιόδρας. Ο λοιμοξιολόγος, ερωτώμενος για το αν η εισήγηση για προαιρετική χρήση της μπορεί να φέρει ανάρμοστες συμπεριφορές και μπούλινγκ εις βάρος των παιδιών που θα τη φορούν από αυτά που δεν θα τη φορούν, απάντησε πως το θέμα είναι αρκετά σοβαρό και ότι χρειάζεται και η βοήθεια των εκπαιδευτικών στη διαδικασία. Σημαντικό θέμα αφορά τη χρήση της μάσκας στο σχολείο, για την οποία έχει τοποθετηθεί η Επιτροπή. Οπωσδήποτε δεν θέλουμε να λειτουργήσει κανένα από τα μέτρα προσωπικής προστασίας που δίνουμε σαν οδηγία στο κοινό, σαν αφορμή για στίγμα, για διάκριση, ούτε για μπούλινγκ στο σχολείο βεβαίως. Αυτό εξαρτάται βέβαια, η τήρηση αυτού εξαρτάται και από τη βοήθεια των εκπαιδευτικών στη διαδικασία αυτή. Η προαιρετική χρήση της μάσκας, από όσο ξέρω, είχε γίνει για τα σχολικά λεωφορεία, όχι για τον περιβάλλον του σχολείου, και είχε γίνει με αφορμή την πιθανότητα να εκτεθούν κάποιες ευπαθείς ομάδες που αφορούσαν οδηγούς και συνοδηγούς των παιδιών, συνοδούς των παιδιών στα σχολικά λεωφορεία. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό το θέμα, μπορώ να το επαναφέρουμε στην Επιτροπή, να συζητηθεί και αυτή η διάστασή του. Δεν θεωρήσαμε ποτέ ότι κάποια από τα μέτρα που θα προτείνουμε θα μπορούσε να λειτουργήσει αντίθετα με τον τρόπο που αναφέρει. Αλλά δεν έχουμε εισηγηθεί τέτοιο μέτρο μέσα στα σχολεία. Έχουμε εισηγηθεί μέτρο προαιρετικής χρήσης μάσκας στα σχολικά λεωφορεία.